ξεκινάμε λοιπόν. Οι δύο αθλητές έχουμε ανεβεί τώρα στα κιλά. Οπότε. Πολύ ωραία. Ωραία κίνηση από τους δύο. Δουλεύουν την τζάμπ τους πάρα πολύ ωραία. Πολύ επιθετική, ωραία. Και η κλίτς και ανοίγει ξανά προς τα πίσω. Τασιόπουλος. Ένα χουκ από τον Ονοπρισβίλη. Ω, ωραίο δείξε τον Ονοπρισβίλη. Κλειστό παιχνίδι πολύ και κλείνει και κλείνει συνέχεια, προχωράει μπροστά ο Ονοπρισβίλη. Πολύ πυγμαχικό παιχνίδι επίσης, έτσι. Έχουν ρίξει ελάχιστες κλωτσιές οι δύο τους. Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι άρχισαν και χρησιμοποιούσαν την τζάμπ τους πάρα πολύ εξ αρχής. Να δω, όπως τώρα. Χρησιμοποιούν την τζάμπ τους. Και οι δύο έχουν τα αριστερό τους για να μετράνε. Και ο Τασιόπουλος ανοίγει απόσταση. Πολύ ωραία, ωραίο body shot. Ναι. Ξανά δεξιά άβρεκα τώρα από τον Τασιόπουλος. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και από τις δύο πλευρές. Ναι, και βρίσκει στόχο πεντακάθαρα. Ο Νομπρισβίλη τα αποφεύγει αυτό. Στα 80 κιλά η κατηγορία τους. Ωραία, ωραία front, lead kick από τον Νομπρισβίλη και τώρα ανταλλαγές εκατέρωθεν από τους δύο αθλητές. Πολύ ωραίο παιχνίδι και από τους δύο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο δεξί βρίσκει ο Τασιόπουλος τον αντίπαλό του. Και πολύ ωραία low kick από τον Νομπρισβίλη. Συνέχεια στον ανοιχτό χώρο ο Τασιόπουλος, παρ' όλα αυτά δεν έχει εκμεταλλευτεί το κλείσιμο. Επίσης δεν φαίνεται να αγχώνεται και ο Νοπρισβίλη ενώ κλείνεται πίσω. Δεν φαίνεται να τον αγχώνει ιδιαιτέρως. Έχει πολύ ωραία πλάγια κίνηση. Πολύ ωραίο αριστερό άπρεκα ξανά από τον Τασιόπουλο στο σώμα του Νοπρισβίλη. Ωραίο δυνατό αριστερό κρος από τον Νοπρισβίλη. Και ο Νομπρισβίλη από ό,τι φαίνεται είναι ο μόνος ο οποίος χρησιμοποιεί κλωτσιές από τους δύο και δεν σημαδεύει πιο πάνω από τη μέση μέχρι στιγμής. Πάει συνέχεια στο πόδι του Τασιόπουλου. Πολύ ωραίες αναλλαγές από τον Νομπρισβίλη. Πάει με το δεξί χέρι, αριστερό πόδι. Ξανά και ξανά ο ίδιος. Μόνο τώρα πήγε στο κεφάλι με το αριστερό πόδι. Ω, ωραίο. Πω. Αριστερό άπρεκα από τον Τασιόπουλο, αλλά πολύ δυνατά κλωσσέ από τον Νομπρισβίλη. Και τώρα βρίσκει. Και ο Νομπρισβίλη παίρνει το πρώτο knockdown του της βραδιάς. Ναι, πολύ σωστά. Πετύχηνε πάρα πολύ ωραίο όταν ο Τασιόπουλος σημάδευε χαμηλά και άφηνε κάλυπτο το κεφάλι του Νομπρισβίλη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση με τον Νομπρισβίλη είναι ότι εκείνο έπαιζε ένα πολύ μετρημένο με έκανε πάτησε ένα γκάζι ξαφνικά και έριξε ένα μπαλάς το οποίο οδήγησε στο knockdown. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα ο Τασιόπουλος. Και τέλος του πρώτου γύρου, τέλος του πρώτου γύρου. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Για να δούμε. Δυνατά χτυπήματα. Ωραία body kick από τον Τασιόπουλο. Και ωραίο γόνατο στο σώμα του Τασιόπουλο. Δεν ξέρω πόσο καλά βρήκε στόχο. Οπ, ένα χαμηλό χτύπημα. Τασιόπουλο σημαδεύει συνέχεια στο σώμα και πετυχαίνει πολύ στο σώμα. Να δούμε αν στη διάρκεια του αγώνα θα κόψει αυτόν τον Νομπρισβίλη, ο οποίος να κινείται με την ίδια ταχύτητα και δύναμη όπως ακριβώς ξεκίνησε. Ξανά για να ανταλλάξουν low kicks. Πολύ ωραία χτυπήματα και από Ο Τασιόπουλος επιτίθεται με μανία μεν, αλλά νομίζω ότι αφήνει ανοίγματα και δεν κάνει τόσο ζημιά ανάλογα με τη συχνότητα των χτυπημάτων. Και πάει για μια γυριστή inside heel kick ο Τασιόπουλος. Έχει πολύ ωραίο αριστερό πόδι στο σώμα του Ονοπρισβίλη. Ωραίο χρόνο. Και ο Νομπρισβίλη παίρνει το δεύτερο του knockdown.
Wow, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί όρθιος ο Τασιόπουλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί όρθιος. Κι όμως είναι έτοιμος. Και θα τον αφήσει να συνεχίσει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά να δούμε το τέλος του αγώνα. Ω Θεέ μου, τρίτο! Τρίτο! Τρίτο knockdown για τον αγώνα. Άλλο ένα knockdown και θα νικήσει τον αγώνα. Οι κανόνες του Combat Strike έχουν ένα ανάμεικτο... Είναι σαν τους κανόνες του K1 όσον αφορά τα knockdown. Όχι, όχι, είναι άλλο γύρο. Επόμενο, ναι, πολύ σωστά. Ο διαιτητής μας, ο κύριος Μενεξιάδης, πολύ σωστά λέει, έχει άλλο ένα το οποίο φοβάμαι ότι θα έρθει όπου να είναι. Θεέ μου! Εντάξει, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το τέλος. Είναι το τρίτο. Πρέπει να είναι το τέλος. Αυτό είναι το τρίτο μέτρημα. Πρέπει να είναι το τέλος. Πρέπει να είναι και πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο διαιτητής μας, ο κύριος Μενεξιάδης, σταματάει τον αγώνα. Πάρα πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, έχουμε νικητή με TKO στο δεύτερο γύρο. Μπλε γωνία, Μπιτζίνα!